Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτή στο πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δουλέψατε το Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο, δράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος, καθώς λυκείς επιστολής Ιακώβου το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσφομε. Αδελφοί, τι σοφός και επιστήμων δειξάτω ημίν εκ της καλής αναστροφής τα έργα αυτό εν πραήτη της σοφίας. Οι δε ζήλων πικρών έχετε και ερηθία εν την καρδία ημών, μη κατακαυκάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Ούκ έστι αυτή η σοφία άνωθεν κατερχομένη αλεπίγειος ψυχική δαιμονιώδης. Όπου γάρ ζήλος και ερηθία εκεί ακαταστασία και παμ φαύλων πράγμαν. Οι δε άνωθεν σοφίαν πρώτον μεν αγνίεστι έπειτα ειρηνική επίοικης ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών αδιάκριτος και ανυπόκριτος. Καρπός δε της δικαιοσύνης εν ειρήνης πήρετε, της ποιούς εν ειρήνης. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση. Και το πνεύμα τη σου. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομεν. Δόξεσαι Κύριε, δόξεσαι. Του καιρό εκείνο επορεύοντο οι γονείς του Ιησού κατέθωσης Ιερουσαλήμ τη εορτή του Πάσχα. Και ότε έγινε το ετών 12, αναβάντων αυτών εις Ιεροσόλυμα κάτω έθος της εορτής και τελείωσάντοντας ημέρας, εν το υποστρέφειν αυτούς, υπέμεινεν Ιησούς ο πες εν Ιερουσαλήμ και ουκ έγνω Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού. Νομίσαντες δε αυτών εν τη συνοδεία είναι, ήρθον ημέρας οδών και ανεζήτουν αυτών εν τη συγγενέση και εν της γνωστής. Και μη ευρώντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ ζητούντες αυτόν. Και γένετο μεθ' ημέρας τρεις εύρων αυτόν εν το ιερό καθεζόμενον εν μέσω των διδασκάλων και ακούοντα αυτόν και επερωτώντα αυτούς. Εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες αυτού επί τη συνέση και τες αποκρίσεσιν αυτού και οι δόντες αυτόν εξεπλάγησαν. Και προς αυτόν η μήτηρα αυτού είπε, τέκνον τι επί ίσας ημιν ούτος, ιδού ο πατήρ σου καγώ δεινόμενοι εζητούμεν σε. Και είπε προς αυτούς, τι ό,τι εζητείτε με, ουκ είδητε ό,τι εν της του πατρός μου δίνε με. Δόξεσαι Κύριε, δόξεσαι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιακώβου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, ελέησον. Υπέρ του Αγιαστήνε το είδωρ τούτο τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν, ελέησον. Υπέρ των εν της εκπαιδευτηρίστα απ' διδασκόντων και διασκομένων των γονέων και κηδεώνων αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της, ελέησον. Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας,
με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραχώμεθα. Ό,τι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε Ελέησον, Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το επί τους διδασκόντας και διδασκομένους το φως της γνώσεως, το φως της σοφίας και κατεύθυνον τα διαβήματα αυτών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντος σου Μητρός, των εναγείς πατέρων μου μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου και πάντων σου των Αγίων Αμήν, ότι εσύ ο Αγίας ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και άη και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσα Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές η κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές η κατεναντίον δωρουμένος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές η κατεναντίον δωρουμένος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Πριν πω το διευκόν, όπως κάθε φορά, είναι κουσούρι αυτό και ξέρετε, πρώτα βγαίνει λέει η ψυχή, όχι, πρώτα η ψυχή και μετά το κουσούρι, ναι. Λοιπόν, πριν το διευκόν θα σας πω δυο σκέψεις μου, παιδιά μας. Κάθε αρχή και δύσκολη, λέει ο λαός. Καταλαβαίνω τη σημερινή δυσκολία. Όταν πριν από ένα μήνα ή κάποιες εβδομάδες ήμουν στην Ερεσό, ας πούμε, μαζί με τους φίλους μου, τις φίλες μου για μπάνιο, και είμαι τώρα εδώ υποχρεωμένος να είμαι κάθε πρωί, ωρε μάνα μου. Κάθε αρχή και δύσκολη, αλλά όμως λέει ο σοφός λαός και κάτι άλλο η προγονή μας. Αρχή ίμιση του παντός. Η αρχή είναι το μισό του ολόκληρου. Κοιτάξτε, δέστε αυτή τη σχολική χρονιά, παιδιά μας αγαπημένα, σαν ένα ταξίδι. Πόσο χαρούμενοι και χαρούμενες ήσασταν όταν μπαίνατε μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ και φεύγατε για τη σκάλα Ερεσού. Είχα δει αρκετούς από εσάς. Ήσασταν ή δεν ήσασταν χαρούμενοι. Έμα τώρα. Λοιπόν, όταν γυρνούσατε όμως με το λεωφορείο για το σπίτι, τα μούτρα κατεβασμένα. Φυσιολογικό είναι λοιπόν. Σήμερα ξεκινώντας αυτή η νέα σχολική χρονιά, ενάγεται ανάμεικτα συναισθήματα. Δέστε όμως, παιδιά μου, εσείς τα παιδιά του Λυκείου, δέστε αυτή τη σχολική χρονιά σαν ένα ταξίδι. Σαν διακοπές στη σκάλα της Ερεσού. Και όταν θα γράφετε εξετάσεις, είτε εδώ, είτε στα φροντιστήριά σας, είτε στο σπίτι, είτε στο τέλος, θυμάμαι μια γυμνάστρια μας είχε πει, όταν ήμουν στην ηλικία σας και εμένα τότε με κοροϊδεύανε παντζάρι, κοκκίνης, άστα, να μην σας τα λέω τώρα. Λοιπόν, ήρθε κοντά μου, έδινε εξετάσεις, με είδε πώς, με είδε δεν ξέρω και μου λέει, Γιουσμά, ηρέμησε, ξέρεις, θα γράψεις. Σκέψου και φαντάσου πως είσαι στην παραλία των μυστεγνών και κάνεις ηλιοθεραπεία. Λοιπόν, με αυτή τη σκέψη να ηρεμείτε, με αυτή τη σκέψη της ηρεμίας δηλαδή, να προχωρήσετε αυτό το νέο σας ταξίδι, που ευχόμαστε εμείς, ο πατέρας Ευστράτιος και εγώ και όλοι μας, αυτή η νέα σχολιά, σχολική χρονιά να είναι καλό ταξίδι.
και να είστε στο τέλος της σχολικής χρονιάς τα παιδιά της Τρίτης, έτσι χαμογελαστά όπως ήσασταν διακοπές. Αν μου το επιτρέψουν οι καθηγητές σας και οι διευθυντές σας, θα ήθελα να έρθω να μου πούν όμως, γιατί ξέρετε είμαι και λίγο παράξενος, δεν δέχομαι προσβολές, εγωιστής, ναι. Να μου το πούν τώρα οι διευθυντές σας, γι' αυτό ανοιχτά το λέω, αν μου το επιτρέψουν, θα ήθελα να έρθω στα μέσα του Οκτώβρη, αλλά κι εσείς μπορείτε να το ζητήσετε, αν με πάτε. Θα έρθω στα μέσα του Οκτώβρη, θέλω, σε όλα τα εκπαιδευτήρια, σκέφτομαι, γιατί θέλω να κάνουμε μια επανακίνηση των κατηχητικών μας συνάξεων, της συντροφιάς εφήβων. Τόσα χρόνια με την πανδημία, με το διαδίκτυο, για μένα τον 65η αηδιαστικό, πρωτόγνωρο. Λέμε λοιπόν να κάνουμε από τις 17 Οκτώβρη μια επανακίνηση της συντροφιάς εφήβων. Θα είναι όπως κάθε χρόνο, κάθε Κυριακή στις 10.30 το πρωί. Να είστε καλά και ευλογημένα και από μένα διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή χρονιά. Παιδιά, μετά από ένα διετή εγκλεισμό λόγω της πανδημίας, μπαίνουμε σε μια κανονικότητα. Γιατί το σχολείο είναι ένα κομμάτι του κοινωνικού συνόλου που οδηγεί στα μονοπάτια της γνώσης και εμπνέει όλους σας για ενότητα, για υπευθυνότητα, για αλληλεγγύη μεταξύ σας. Οι καθηγητές θέλουν από εσάς σεβασμό για να έχουν και αυτοί το αίσθημα να σας οδηγήσουν με υπευθυνότητα στα μονοπάτια εκείνα και στο ταξίδι της γνώσης και σε άλλες βαθμίδες και ειδικά τους τελειόφοιτους του Λυκείου. Θυμάμαι και εγώ τα συναισθήματά μου σε αυτά τα σκαλιά που φίτησα από το Λύκειο και το ταξίδι μου στα μεγάλα σχολεία, στα πανεπιστήμια. Έτσι εύχομαι και σε εσάς όλους να οδηγηθείτε εκεί με επιθυνότητα, με γνώση και με διάβασμα. Δεν ξεχνάμε ότι και η ζωή η κοινωνική είναι μέσα στα δικά σας τα καλούπια και επιβάλλεται και αυτό έστω ένα Σάββατο να ξεφεύγετε από το διάβασμα και να συναντιέστε με τους φίλους για να γεμίζετε τις μπαταρίες για την επόμενη εβδομάδα. Ο Δήμος έχει καθήκον να στέκεται δίπλα στην εκπαίδευση και το έχει αποδείξει. Ανακοινήσαμε αυτό εδώ το σχολείο σε όλες τις βαθμίδες του, από τους αθλητικούς χώρους μέσα στις αίθουσες και θα σας το δώσουμε για να μπείτε μέσα στις αίθουσες, να απολαύσετε αυτή την ανακαίνιση, να αισθανθείτε ασφαλείς, αλλά και να ακούσετε από τα χείλη του καθηγητών να σας μεταδίδουν τις γνώσεις τους. Ο ιός είναι ακόμα εδώ, δεν έχουμε τελειώσει. Μια υπευθυνότητα στα μέτρα ασφάλειας, όσο είναι δυνατόν, μεταξύ σας, στο συνοστισμό, στις μάσκες όπου επιβάλλετε και να είστε βέβαιοι ότι όλοι είστε μια οικογένεια, δάσκαλοι, μαθητές και γονείς. Και έτσι θα οδηγηθείτε στις επιτυχίες για να έχουμε πολίτες ικανούς, οι πολίτες οι οποίοι θα μείνουν στο νησί μας και θα το αναδείξουν. Καλή σχολική χρονιά έχουμε σε όλους. Καλή επιτυχία. Αγαπητοί διευθυντές, αγαπητοί μαθητές, αγαπητοί λειτουργοί της εκπαίδευσης, αξιότιμοι γονείς και κηδεμόνες, εύχομαι ολόψυχα να ξεκινήσει η σχολική χρονιά αυτή γεμάτη ελπίδες, προσδοκίες και φυσικά δεν μπορούμε να μην πούμε ότι θα έχουμε και αγωνίες για την κατάκτηση κάτι του καλύτερου. Αγαπητοί μαθητές, σας γνωρίζω ότι βρίσκεστε στην τελευταία φάση των εγκύκλιων σπουδών σας
για να κατακτήσετε την ανώτατη εκπαίδευση όπου θα πάρετε τις εξειδικευμένες γνώσεις που θα σας οδηγήσουν εμπολείς στην επαγγελματική σας αποκατάσταση. Σε αυτόν τον αγώνα ένθερμοι υποστηρικτές σας είναι οι γονείς σας και οι κηδεμόνες σας, αλλά και ως πρώην εκπαιδευτικός σας λέω ότι είναι συνοδοιπόροι σας και οι καθηγητές σας, οι οποίοι διακρίνονται για την ευσυνειδησία τους και την επιστημοσύνη τους. Εκτός από την πολιτεία που είναι αρρωγός για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών σας αναγκών και λειτουργιών, είναι και ο Δήμος. Και όπως είπε και ο Δήμαρχος, εδώ προσπαθήσαμε και πετύχαμε να γίνει η αναβάθμιση ενεργειακή και επισκευαστική ενός κτηρίου περίπου 140 χρόνων ζωής, και να σας το παραδώσουμε και να παραδώσουμε στις επερχόμενες γενιές όσο το δυνατόν καλύτερο και ανανεωμένο. Με αυτές τις ευχές σας εύχομαι και πάλι καλή αρχή. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε Τεχνικών Έργων του Προγραμματισμού Βορείου Αιγαίου, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς και πολυεργασμένοι μαθητές, σήμερα αρχίζει μια ακόμη σχολική χρονιά. Μια νέα σχολική χρονιά γεμάτη όνειρα, φιλοδοξίες, με ένα μοναδικό στόχο για έργο και αληθινή πρόοδο. Και θα μπορέσουμε να κοιτάξουμε το φόβο κατάματα, και ο φόβος θα φοβηθεί και θα φύγει, ενθυμούμενοι τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη. Στην προσπάθεια αυτή είμαστε όλοι μαζί, εσείς τα παιδιά, εμείς οι καθηγητές σας και οι γονείς σας. Κοινή μας προσπάθεια, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές και μαθήτριές μας, για να τους μεταλαμβαδεύσουμε γνώσεις, δεξιότητες, ιδανικά και αξίες. Μαζί θα κοπιάσουμε, μαζί θα μάθουμε, μαζί θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Εσείς θα πετύχετε και εμείς θα σας καμαρώνουμε. Η κοινή μας αγάπη και η επιθυμία για το καλύτερο ας είναι ο φωτεινός φάρος των προσπαθειών μας. Ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας καλή πρόοδο και καλή σχολική χρονιά. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε Τεχνικών Έργων και Προγραμματισμού, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά παιδιά, να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά, καλή αρχή, καλή δύναμη, να καλωσορίσουμε τους μαθητές της Α Λυκείου που έρχονται φέτος στο σχολείο μας, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, να εκπληρώσουν το στόχο τους, στους μαθητές της Β Λυκείου καλή δύναμη, καλή σχολική χρονιά. Για το κτίριο να πούμε ότι χρειάζεται το σεβασμό όλων μας. Είναι ένα ιστορικό κτίριο και όπως βλέπετε γίνονται αρκετά έργα, ξεκινήσει από την αρχή της σχολικής χρονιάς, έχει βαφτεί όλο το κτίριο εξωτερικά και μεγάλο μέρος του εσωτερικά έχει βαφτεί. Περιμένουμε να αλλάχτουν τα κουφώματα, ξύλινα κουφώματα. Ευχαριστούμε το Δήμο Μυτιλίνης, τις τεχνικές υπηρεσίες και τους μηχανικούς του Δήμου Μυτιλίνης. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Καλή σχολική χρονιά, παιδιά, και πάλι. Σας διαβάζω ένα σύντομο μήνυμα της Υπουργού Παιδείας, το οποίο λέει: αγαπητά μας παιδιά, απευθύνουμε ιδιαίτερα σε εσάς με την ευχή να αξιοποιήσετε όλα τα εργαλεία που έχετε στη διάθεσή σας, αλλά κυρίως τη φαντασία σας, τις ικανότητές σας, τα ταλέντα και τις κλίσεις σας, ώστε να εμπνευστείτε, να δημιουργήσετε, να χαρείτε τη σχολική χρονιά, να διδαχτείτε αλλά και να διδάξετε, αφού και εμείς οι μεγαλύτεροι μαθαίνουμε διαρκώς από εσάς και μας κάνετε περήφανοι. Εύχομαι καλή σχολική χρονιά σε όλες και όλους, με υγεία, πρόοδο και κάθε επιτυχία στους υψηλούς στόχους σας.